Γεια σε όλους, είμαι ο Δημήτρης και αυτό είναι ένα ακόμα βιντεάκι για το Greek Tips and More. Σήμερα στο βιντεάκι αυτό, όπως ίσως έχετε καταλάβει από τον τίτλο του βίντεο, θα ασχοληθώ με αγορές από ηλεκτρονικά μαγαζιά της Κίνας. Και συγκεκριμένα θα σας πω κατά πόσο αξίζει ή όχι και θα σας πω και τη δική μου εμπειρία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι εγώ έχω αγοράσει προϊόντα μέσω Κίνας και συγκεκριμένα έχω χρησιμοποιήσει δύο τέτοια ηλεκτρονικά μαγαζιά. Ένα είναι το GearBest και το δεύτερο είναι το DLXtreme. Απευθείας να σας πω ότι η εμπειρία μου ήταν πολύ θετική όλες τις φορές που έκανα τέτοιου είδους αγορές και ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Αλλά αυτό το κατάφερα γιατί ήμουνα λίγο προσεκτικός. Και όταν λέμε λίγο προσεκτικός, όχι τίποτε τρελά πράγματα, αλλά πρόσεξα 2-3 πραγματάκια. Και αυτό θέλω να σας μεταφέρω σήμερα με τη δική μου εμπειρία. Σήμερα θα μιλήσω για το GearBest. Σε άλλο βιντεάκι ίσως να σας δείξω τα αντίστοιχα που ισχύουν και για το DLXtreme, αλλά σήμερα για να μην βγει και πολύ μεγάλο το βίντεο θα σας δείξω μόνο το GearBest. Πρώτα απ' όλα να πω για το GearBest ότι είναι ένα ηλεκτρονικό μαγαζί το οποίο έχει πάρα πολλά προϊόντα και μπορείς να βρεις οτιδήποτε σχετικό με τηλέφωνα, τάμπλετ, για υπολογιστές πράγματα, ηλεκτρικά, ηλεκτρολογικά πράγματα, μέχρι και ρούχα. Έχει, ψάξτε το, θα το δείτε. Αυτή είναι η κεντρική του σελίδα, βλέπετε ότι έχει απίστευτα πολλά προϊόντα. Εγώ συγκεκριμένα αγόρασα αυτή τη φορά μια action κάμερα, μια φτηνιάρικη action κάμερα, σαν δεύτερη την πήρα για μένα, θα σας την δείξω όταν θα έρθει γιατί ακόμα δεν έχει έρθει και αυτή η συγκεκριμένη είναι αυτή εδώ, είναι η F60 4K, κάτω στην περιγραφή θα δείτε το link για το βιντεάκι, για το προϊόν το συγκεκριμένο για να μην το ψάχνετε αν σας ενδιαφέρει και εσάς να το δείτε και την περιμένω να έρθει, όταν θα έρθει θα την κάνω ένα review και θα σας τη δείξω και να σας πω απόλυτα αν αξίζει ή όχι. Αυτή η κάμερα όπως βλέπετε κοστίζει 19 ευρώ, έτσι, 19,79, 20 ευρώ, πάρα πολύ φτηνή και συγκεκριμένα διάλεξα αυτή την κάμερα για δύο λόγους και είναι αυτά που εγώ προσέχω όταν κάνω αγορές. Πρώτον, η κάμερα αυτή θεωρητικά είναι μια καλή κάμερα για τα λεφτά της και πάντα. Μην περιμένετε ποιότητα GoPro. GoPro για παράδειγμα κοστίζει 250 ευρώ, η πιο φτηνή, έτσι, και μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 600. Άρα λοιπόν δεν περιμένω ποιότητα GoPro, αλλά περιμένω μια καλή ποιότητα. Και θα μου πεις πού το ξέρεις Δημήτρη αυτό. Έψαξα το συγκεκριμένο προϊόν, βρήκα βιντεάκια άλλων YouTuber που την έχουν ήδη στα χέρια τους και μου τη δείξανε, μου δείξανε βίντεο από τη συγκεκριμένη κάμερα και φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη κάμερα και έκρινα ότι είναι καλή και οι περισσότεροι λένε ότι είναι καλή. Η συγκεκριμένη, αν πάτε και λίγο πιο κάτω να ξέρετε, πάντα θα κοιτάτε και τα customer reviews που έχει εδώ, έχει 4,75 όπως βλέπετε στα 5 από 270 customers, από 270 πελάτες. Πάρα πολύ υψηλή βαθμολογία για το συγκεκριμένο προϊόν και να ξέρετε οι περισσότεροι βαθμολογούν βάση του τι πληρώνω και τι παίρνω. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό. Άρα το πρώτο πράγμα που πρόσεξα ήταν αυτό. Το προϊόν να είναι καλό με την έρευνα που έκανα. Κοίταξα και τα reviews εδώ κάτω. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι όταν θα μου έρθει αυτό το προϊόν να μην χρειαστεί να έχω μπερδέματα με τελωνίο. Πάντα το κοιτάω αυτό γιατί όταν αγοράζεις από Κίνα όλα τα προϊόντα πρέπει να περάσουν θεωρητικά τελωνίο. Κάποτε δεν περνούσανε, ελάχιστα περνούσαν από το τελωνίο. Τώρα πλέον έχει 1-2 χρόνια που περνάνε, τα περισσότερα περνάνε από το τελωνίο, οπότε θα σου φορτώσουν έξτρα τιμή. Δηλαδή στο 20 ευρώ αυτό θα μπει και ακόμα ένα 20 ευρώ στάνταράκι για το προϊόν και θα σου φτάσει στα 40 ευρώ. Και εδώ έρχεται κάτι το οποίο είναι και αυτό μια πολύ σημαντική παράμετρος. Για να αγοράσω εγώ από ηλεκτρονικό κατάστημα της Κίνας, το προϊόν θα πρέπει να έχει αρκετά χαμηλότερη τιμή από ένα προϊόν που μπορώ να βρω, όχι το ίδιο, αλλά αντίστοιχο να το βρω από την Ελλάδα. Για παράδειγμα, μια action κάμερα, και δεν μιλάω για GoPro, αλλά ποιότητας αυτηνής, αυτού της F60 τέλος πάντων που διάλεξα, στην Ελλάδα δεν θα την έβρισκα με τίποτε κάτω από τα 60 ευρώ και ίσως πολύ πιο ακριβά. Οπότε λοιπόν, μόνο τότε αξίζει να αγοράζεις. Γιατί άμα το βρεις στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη αντί για 20, δεν βρεις 30, δεν αξίζει τον κόπο να την πάρεις από Κίνα. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε ξανά στο τελωνίο.
Τι γίνεται λοιπόν με το Τελωνείο? Αν έρθει από Κίνα, θα περάσει από το Τελωνείο και κινδυνεύεις να πληρώσεις παραπάνω λεφτά. Πώς το ξεπερνάει αυτό το πράγμα το Gearbest, γιατί αυτό ισχύει και στην Ελλάδα, αλλά ισχύει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει κάνει το εξής. Έχει φτιάξει αποθήκες στην Ευρώπη, όπου το προϊόν υπάρχει εκεί, και οπότε όταν αποστέλλονται από ευρωπαϊκή χώρα. Άρα λοιπόν είναι σαν να σου το στέλνει από Ολλανδία. Ξεκινάει από την Ολλανδία, έρχεται η Ελλάδα, δεν περνάει Τελωνείο, πάει και τελείωσε. Και πώς μπορώ να το διασφαλίσω εγώ αυτό όταν κάνω την αγορά? Πάρα πολύ απλά, εδώ βλέπετε, υπάρχει το Warehouse Options, το οποίο αυτή τη στιγμή λέει China, άρα θα μου έρθει από την Κίνα. Άρα κινδυνεύω να περάσει αυτό το Τελωνείο. Σε αυτήν λοιπόν την κάμερα συγκεκριμένα, και δεν ισχύει σε όλα τα προϊόντα, αυτό είναι το μόνο κακό τους, βλέπω ότι υπάρχει και το GW2, GW5, GW6. Όσα είναι warehouse αποθήκες GW είναι ευρωπαϊκές αποθήκες. Οπότε δεν θα έχω το φόβο του Τελωνείου. Τι κάνω λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Επιλέγω το GW2 πρώτα, έτσι ώστε δηλώνω ότι θέλω να το πάρω από εκεί, και βλέπω την τιμή που έχει εκεί. Διαφορετικές τιμές για κάθε αποθήκη έχει. 28, είναι λίγο πιο ακριβή. Πάρα πολύ ωραία, δεν είναι πολύ ακριβή, δεν με πειράζει πολύ. Πάω να δω και το κόστος μεταφοράς που λέει shipping cost, 0,26, και αν θέλετε παραπάνω πατάτε εδώ και βλέπετε και τις επιλογές σας. Ωραία, δεν μένω όμως εδώ, γιατί υπάρχει και άλλο GW. Βλέπω GW5, επιλέγω αυτό, βλέπω καινούργια τιμή 19, πάρα πολύ ωραία, κόστος 5 ευρώ, πάρα πολύ καλά. Το expedited shipping είναι από τα καλύτερα. Shipping είναι courier βασικά και κάνει 3 με 5 μέρες θεωρητικά. Θεωρητικά πάντα. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή περίπτωση. Αλλά λέω 19 και 5, 20 και 5, 25. Πολύ ωραία. Πάω να δω και το GW6. Βλέπω 19 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Shipping cost. Εδώ έχει το πολύ αστείο. 55 και 80. Δείτε το. 55 και 80. Τριπλάσια τιμή σχεδόν από το ίδιο το προϊόν. Άρα το ξεχνάμε κατευθείαν. Το αφήνουμε στην άκρη. Πηγαίνουμε λοιπόν GW, όχι 2, το GW5, που είναι στα 19,79 με 5 ευρώ κόστος μεταφορικών, 25 ευρώ, και δεν θα έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με το συγκεκριμένο προϊόν για να το πάρω. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο αξίζει αυτή η κάμερα να την αγοράσω. Την έχω ψάξει πρώτα στο ίντερνετ να βρω reviews άλλων που την έχουν στα χέρια τους, να δω και ίσως κάποια βιντεάκια που υπάρχουν για αυτή την κάμερα. Δεύτερον, διαβάζω τα reviews κάτω, τις κριτικές από τους αγοραστές μέσα εδώ, που είναι τους έχασα να το customer reviews, έτσι. Και τρίτον, έχω επιλέξει το κατάλληλο warehouse, την κατάλληλη αποθήκη, έτσι ώστε να πληρώσω ναι μεν λίγο περισσότερο, με 1 ευρώ περισσότερο, αλλά να έχω το κεφάλι μου ότι δεν πρόκειται να χρεωθώ για αυτό το συγκεκριμένο προϊόν τίποτα παραπάνω. Εδώ μια μικρή παρένθεση, εγώ δυστυχώς αυτή την κάμερα δεν την παρήγγειλα με 19 ευρώ, την παρήγγειλα με 32, γιατί τώρα είναι σε προσφορά και όταν την παρήγγειλα δεν ήτανε. Αυτά θα σας τύχουν και μπορεί όταν βλέπετε το βιντεάκι, αν πάτε να δείτε το συγκεκριμένο προϊόν, που ξαναλέω θα βάλω ένα link κάτω στην περιγραφή και αν θέλετε να δείτε αυτό το συγκεκριμένο προϊόν, πηγαίνετε στην περιγραφή για να μην το ψάχνετε. Λοιπόν, μπορεί να τη δείτε και με άλλη τιμή, δεν το γνωρίζω. Αλλάζουν καθημερινώς οι τιμές τους, μπορεί και μέσα στην ίδια ημέρα να αλλάξουν. Λοιπόν, για να κλείσω αυτό το βιντεάκι, πάρα πολύ απλά, αξίζει τον κόπο να κάνεις αγορές από ηλεκτρονικά μαγαζιά της Κίνας, εφόσον θα είσαι λίγο προσεκτικός, όπως σας είπα πριν, θα ισχύουν 2-3 προϋποθέσεις, όπως να είναι αρκετά πιο φθηνό από ό,τι από την Ελλάδα, και πολύ σημαντικό για μένα να υπάρχει σε αποθήκη στην Ευρώπη, έτσι ώστε να το αγοράσω από εκεί για να μην έχω τελωνία. Παρένθεση, κάποιοι λένε ότι για τον Gearbest, ότι αν κάνεις αγορές και από China και βάζοντας ένα EU Express τρόπο αποστολής, δεν θα έχεις προβλήματα με τελωνία και πάλι. Δεν είμαι 100% βέβαιος, και επίσης πολλές φορές το EU Express είναι πάρα πολύ ακριβό. Άρα λοιπόν δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν μπορώ να σας πω τίποτα γι' αυτό. Μπορώ να σας πω σίγουρα γι' αυτό με τις αποθήκες. Αυτά λοιπόν με αυτό το βιντεάκι, ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον, αν ναι, κάντε του ένα like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας, και όσοι δεν το έχετε κάνει, γραφτείτε στο κανάλι, έτσι ώστε να βλέπετε από τους πρώτους τα βίντεο που βγάζω κάθε τόσο, εφόσον έχετε χτυπήσει και το κουδουνάκι. Γράψτε μου και κάτω στα σχόλια αν θέλετε να συνεχίσω τέτοια είδους βιντεάκια, για να δω λίγο και την αντίδρασή σας. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα, μέχρι την επόμενη φορά όπως πάντα, γεια σας και να περνάτε καλά. We'll be right back.